κυρία Φωτίου. Θέλατε να κάνετε ένα σχόλιο για την αντιπολίτευση και να πάμε στην υιοθεσία. Όχι. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για το τι σημαίνει τελικά κράτος κοινωνικής προστασίας. Και να δείξω πόσο διαφορετικό είναι αυτό που κάνουμε εμείς και τι κάναν πριν. Εμείς, κύριε Παναγιωτόπουλο, θεωρούμε ότι το κράτος κοινωνικής προστασίας αναφέρεται σε όλους τους Έλληνες. Δεν αναφέρεται μονάχα στους ευάλωτους, στους φτωχούς, στους άστεγους, στα παιδιά τα εγκαταλελειμμένα, στους ηλικιωμένους με το Αλτσχάιμερ κτλ. Που έχουμε συνηθίσει ότι μέχρι σήμερα αυτό ήταν η πρόνοια. Αντίθετα, εμείς πιστεύουμε ότι κάθε Έλληνας πολίτης πρέπει να μπορεί ανά πάσα στιγμή να μαθαίνει τα δικαιώματά του και να ξέρει τι το κράτος μπορεί να κάνει για αυτόν. Να υπάρχει αυτό το λεχόμενο που το έχουμε συνηθίσει στο παρελθόν, δείχτη ασφαλείας από κάτω. Όχι περίπτωση... απλά, όχι ναι. Απλά. Ακούστε, μέχρι σήμερα από πού μάθαινε κάποιος ότι παραδείγματος χάρη θα ήταν δικαιούχος του ΚΕΑ, του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, ότι μπορεί να βάλει δωρεάν το παιδί του στο βρεφονηπιακό, ότι μπορεί να πάρει δωρεάν τρόφιμα ή όχι, ότι μπορεί τελικά να υιοθετήσει ή όχι και με ποιο τρόπο, από πού τα μάθαινε αυτά. Πιστεύω ότι δεν υπήρχε κανένας κορμός για να τον ενημερώνει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί πλέον. Βεβαίως. Αυτό λοιπόν είναι ένα τριμερές, αν θέλετε, μια τριμερής δομή η οποία ξεκινάει από τα κέντρα κοινότητας. Έχουμε ήδη λειτουργούντα 190 περίπου, στα 240 πάμε να τελειώσουμε και στην κορυφή του υπάρχει η διεύθυνση του μηχανισμού στο Υπουργείο. Τι γίνεται εκεί, πάτε εσείς με το αφημί σας και λέτε και σας λέει ο υπάλληλος, γιατί έρχονται όλα προσυμπληρωμένα, όπως ακριβώς σας έδειξε το κοινωνικό μέρισμα, τι μπορεί να κάνει η ψηφιακή εποχή για τον Έλληνα πολίτη και κυρίως τον ευάλωτο. Έρχονται όλα λοιπόν προσυμπληρωμένα και σου λένε, κοίταξε, μπορείς να κάνεις ακόμη αυτό, να πάρεις εκείνο, να πας στο τάδε πρόγραμμα. Οπότε αυτόματα ενημερώνεται ο πολίτης για όλα. Και όχι ο ευάλωτος, ο καθένας, εσείς. Και συγχρόνως υπάρχει κι άλλο ένα μητρό που του λέει, εδώ γύρω, στην περιοχή σου, στην Ηλιούπολη, ποια ιδρύματα υπάρχουν για να βάλεις το παιδί στον ομιγέννητο, τον πατέρα σου, ποιες είναι οι υπηρεσίες που μπορώ να σου προσφέρω σαν κράτος. Αυτό σημαίνει κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης. Και συγχρόνως, από δίπλα ένας άλλος βραχίωνας, ο ΟΠΕΚΑ, Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα δίνει με τον ίδιο τρόπο που είδατε στο κοινωνικό μέρισμα, δηλαδή με διαφάνεια αλληλοεπίδραση 8 βάσεων δεδομένων, όλα, μα όλα τα επιδόματα τα οποία πρέπει να παίρνει ο Έλληνας πολίτης. Αυτό είναι το ένα. Και τώρα πάμε σε μια μεγάλη, σε αυτή την κατεύθυνση, πάμε σε μια μεγάλη ιστορία που αφορά την υιοθεσία και την αναδοχή. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Φωτίου. Τι αλλάζει, τι σκοπεύετε να κάνετε για να το δούμε. Και ποιο είναι το πρόβλημα. Πότε προβλέπετε να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια. Εσείς, κύριε Παναγιωτόπουλε, φαντάζομαι ότι νομίμως δεν γνωρίζετε πόσα παιδιά υπάρχουν σε ιδρύματα. Όχι. Δεν γνωρίζετε. Το κακό είναι ότι δεν το γνωρίζω κι εγώ. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Για πρώτη φορά λοιπόν καταγράφουμε όλα τα ιδρύματα της χώρας. Πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η καταγραφή, πότε θα έχετε μια εικόνα? Ήδη έχουμε, γιατί ήδη εμφανίστηκαν 1500 ιδρύματα αντί των 500 που ήταν επιστοποιημένα μέχρι στιγμής. Και άρα πολύ σύντομα θα έχουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα. Ωραία, άρα πρώτο κομμάτι καταγραφή. Πρώτο λοιπόν να καταλάβουμε πόσα παιδιά έχουμε. Τώρα, το δεύτερο είναι πόσους έχουμε υποψήφιους, θετούς ή ανάδοχους γονείς. Το ξέρετε, ούτε αυτό το ξέρετε. Το κακό είναι δεν το ξέρω κι εγώ. Άρα να αρχίσουμε να μετράμε, να έχουμε τα στοιχεία. Άρα λοιπόν πρώτον ο νέος νόμος τι κάνει. Κάνει μία ηλεκτρονικοποίηση όλου του συστήματος. Πια δεν θα υπάρχει παιδί σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο δεν έχει το φάκελό του, τον ηλεκτρονικό, καταμένο μόλις μπαίνει σε ένα ίδρυμα. Αυτό θα πηγαίνει αμέσως και θα κάθεται στο ηλεκτρονικό μητρό. Τότε θα γίνει αμέσως η έρευνα για σας, αν είστε κατάλληλος, και τότε θα μπει πάλι ο ηλεκτρονικός σας φάκελος στο Εθνικό Μητρό Γονέων προς Αναδοχή. Ακούστε τώρα, γιατί καθυστερούμε, γιατί ένας άνθρωπος
μία μάνα. Ήθελε να υιοθετήσει και έκανε 4 χρόνια και 6, μα γιατί δεν είχαμε το προσωπικό εκείνο που έπρεπε να κάνει την κοινωνική έρευνα για εσάς. Τι κάνουμε λοιπόν? Για πρώτη φορά κάναμε το ΣΚΛΕ, το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Τι σημαίνει αυτό? Δουλεύει πλέον όπως το ΤΕΕ, παραδείγματος χάρη. 13 περιφερειακά τμήματα τα οποία έχουν πιστοποιημένους κοινωνικούς λειτουργούς. Όταν λοιπόν εσείς πάτε ένα ίδρυμα και δεν υπάρχει κοινωνικός λειτουργός για να σας κάνει την έρευνα, τότε παραπέμπεται αμέσως όλη η ιστορία στον πιστοποιημένο κοινωνικό λειτουργό του ΣΚΛΕ. Οπότε ξεμπλοκάρει 10.000 είναι αυτοί. Ξεμπλοκάρει όλη αυτή η διαδικασία. Και επομένως να σταματήσουμε να έχουμε αυτή την τραγωδία, ανθρώπους που κλαίνε γιατί δεν μπορούν να πάρουν ένα παιδί και τα παιδάκια που βρίσκονται μέσα στα ιδρύματα. Κυρία Φωτίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.